Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε μπροστά από την κάμερα το Βαγγέλη και πίσω από την κάμερα την αδερφή μου. Χειροκρότημα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πολύ χριστουγεννιάτικο challenge που είναι το Gingerbread House. Σε ελληνικά. Βισκοτόσπιτο. Λοιπόν, αυτό το challenge είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μπισκοτόσπιτο. Βλέπετε αυτό εδώ που είναι στο κουτάκι. Καταρχάς να σας πω ότι θα σας έχω ό,τι προϊόντα χρησιμοποιήσουμε από κάτω στο κουτί πληροφοριών που μπορείτε να βρείτε τι. Και ουσιαστικά, όποιος φτιάξει το καλύτερο σπιτάκι θα κερδίσει. Τι κερδίζει? Θα κερδίσει. Τι κερδίζει? Τώρα θα μου πεις ποιος θα το κρίνει αυτό. Δεν θα το κρίνει η αδερφή μου γιατί δεν είναι αντικειμενική. Αλλά θα το κρίνετε εσείς. Αρχικά με τα σχόλια από κάτω θα μας πείτε ποιος θα κάνει το καλύτερο σπιτάκι. Αλλά θα σας πάω στο τέλος και στο Instagram μου. Μην επηρεάζει το κοινό. Θα σας πάω και στο Instagram μου για να ψηφίσετε εκεί ποιος θα κάνει το καλύτερο σπιτάκι. Κορίτσια, υπότες, αγόρια, μαύρες κότες. Το πρώτο challenge πέρα του να διακοσμήσεις το σπιτάκι είναι να στήσεις το σπιτάκι. Όπως βλέπετε εδώ στο κουτάκι μας έχουμε όλα τα μέρη του σπιτιού. Θα ανοίξεις το κουτάκι. Προσεκτικά. Βλέπετε, έχουμε τους στίχους. Αρχιτέκτονας θα γίνω σήμερα. Οπότε, ως πρώτο challenge είναι ποιος θα στήσει πιο γρήγορα το σπιτάκι. Πάει! Πάει. Ποιος πάει? Θες να το κάνουμε πιο πικάντικο, το στίχημα? Πώς? Όποιος το φτιάξει πιο γρήγορα, θα πλένει τα πιάτα για μία εβδομάδα σε ρί. Πάει! Πάει! Πάμε να χτίσουμε το σπίτι μας, μωρό μου. Πάμε λοιπόν. Αυτό, όχι ρε. Αυτό είναι σκηνή. Έλα, έλα. Γιατί δούλευε οικοδομή. Η Μαρία μέχρι σπίτι της Μπάρμπι. Ως εκεί. Βάζει από εδώ. Πέφτει από εκεί. Με σαμποτάρει! Πιάσε με το χέρι. Να φέρω σε λωτέ. Έχει βάλει και τη σκεπή ρε φίλε. Κάτσε παίξε εσύ με τα κορνέτα. Βλέπετε τεχνική έτσι. Βλέπετε τεχνική παρλιάρου που κάνω. Τι κάνεις, σοβατίζεις? Έλα ρε κλέφτη, δεν έρχεσαι την ήττα, μην το κομπαλάς, έλα, 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 θα χτυπήσουμε, θα σκοτωθούν άνθρωποι. Λοιπόν, νομίζω έχουμε ξεκάθαρο νικητή. Δεν έχει νικητή ξεκάθαρο, μην μπερδεύεσαι. Έλα, αγάπη, δέξου το για να πάμε στο decoration. Ναι, και πώς θα το χαράσω, εγώ θα πρέπει να το φτιάξουμε εμείς. Θα το φτιάξω εγώ. Σύμφωνα με τον κριτή μας, την αδερφή μου, έχουμε ξεκάθαρο νικητή. Εντάξει, κοίτα, εμένα είναι πιο decent το όρο. Ποιο είναι νικητή? Ποιο είναι νικητή, κατάλαβα. Ακόμα διαλύεται.
Ποιο είναι ο νικητή, λέω. Κάτσε, παιδί, παιδί, τι γίνεται τώρα. Κατ και το φτιάχνω εγώ. Έτοιμα τα σπιτάκια. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι το δικό μου και σε τι κατάσταση είναι το Βαγγέλη. Υπάρχει ξεκάθαρο νικητή γιατί εγώ έφτιαξα και του Βαγγέλη. Ένα μήνα θα πλένει πιάτα. Πάμε για round 2 και στο δεύτερο γύρο διακοσμούμε το μπισκοτό σπιτό μας. Ο πιο δημιουργικός, το πιο ωραίο σπιτάκι, αυτό που θα είναι ολοκληρωμένο μέσα σε 10 λεπτά, γιατί θα έχουμε χρόνο, θα προσπαθήσουμε να το διακοσμίσουμε μέσα σε 10 λεπτά, αυτός θα είναι και ο νικητής. Εγώ δηλαδή. Εδώ μπροστά έχουμε όλα τα διακοσμητικά μας. Μιλάμε υπερπαραγωγή. Τέτοιο budget που έχουμε σήμερα ούτε το Survivor δεν είχε. Και έχουμε από marshmallows, M&M's, τρούφα, διάφορα frosting που έχουμε κάνει μετά από πολύ δυσκολία γιατί δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Τα οποία τα χρωματίσαμε κιόλας για να βγει πιο όμορφο. Η Δώρα κρατάει το χρόνο με το χρονόμετρο. 3, 2, 1, πάμε! Μην του δίνεις συμβουλές. Ό,τι θέλει μόνος του. Οπα. Βασικά, το πιο εμφανής μου, εσένα από τώρα είναι άσχημο. Τι κάνεις ρε αγάπη. Ρε αγάπη, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχεις πιάσει όλο το τέτοιο, έχεις πάρει όλο το ντεκόρ. Ο Βαγγέλης τελείωσε. Να σου πω, αγάπη, δεν είναι δίκιο τώρα αυτό να πάρεις όλα τα marshmallows και να το καλύψεις. Κοίτα τι ωραίο που το κάνω εγώ. Θα μετρήσει αυτό σαν βαθμός. Παιδιά, θα μετρήσει σαν βαθμός. Γιατί ο Βαγγέλης βρήκε την εύκολη λύση να το καλύψει όλο το χάλι του. Τι θα μου βγει όμως. Τρώει το εμπόριο μου. Όχι, φύγε. Φύγε από την τρούφα μου. Βρες δικές σου ιδέες να κάνεις. Ποιος θα καθαρίσει το τραπέζι σήμερα, σήμερα. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το... Πάει το παράθυρο. Μπορεί να πεις τι ακριβώς έχεις κάνει. Πιο kids speech. Του παίρνει ο γόνος. Καλά, καλά, Βαγγέ. Ούτε παράθυρο δεν έχεις. Θα βγει ο άλλος στη Ζαχαρόπασα. Είναι τώρα ωραίο αυτό, δηλαδή τι έχεις καλύψει το χάλι σου με κουφετάκια και τέτοια. Σαν αυτά που βλέπαμε ακριβώς, Μαρία. Κοίτα, πίστευα ότι θα είναι πιο εύκολο, αλλά στην πράξη πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτσε ρε φίλε, άμα βάλεις τον ξένο να κάνει μελομακάρονα θα μπορέσεις σαν και εμάς. Όχι! Γιατί γράψεις τη θέση, Λάρη. Σου τελειώσανε τα κόκκινα και βάλες πορτοκαλί. Θα τρώσω. Τέλος χρόνου. Κάτω τα χέρια. Τέλος χρόνου. Αυτό ήτανε. Αυτά είναι τα σπιτάκια μας. Θες να μας παρουσιάσεις το δικό σου το σπιτάκι. Ναι, τι ακριβώς βλέπουμε. Marshmallow. Μια σκεπή. Μια σκεπή τρούφα. Με γλάσο ροζ. Γελαγή. Να ρωτήσω κάτι, είναι διπλής προσωπικότητας. Ναι, μου αρέσει να είναι διπλές. Είναι Κωνσταντίνου και Ελένη. Είναι τύπου από εδώ κορίτσι, από εκεί, έτσι. Κάτι άλλο. Διαλέγει την επιλογή του. Έπρεπε να το κάνεις όλο έτσι και θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν πειράζει, το έκανα για αλλαγή, δεν φτάνανε. Φτάνανε, ράμα δεν τα έτρωγες. Πουλήστε το μας. Τι ακριβώς έχεις κάνει. Αυτό είναι, ό,τι μπορούσα να κάνω αυτό. Είναι αφηρημένη τέτοια. Δείξε μου το δικό σας τώρα, δείξε μου το δικό σας τώρα. Λοιπόν, το δικό μου από ό,τι βλέπετε έχει μια συμμετρία. Πασαλήματα βλέπω ότι την έχει. Όχι. Δεξιά-αριστερά. Πήραμε το... Βλέπουμε μια πολύ ωραία σκεπή όλο τρούφα, όχι μισή-μισή. Το σπιτιού μου είναι το κίτρινο και το ροζ. Έχω κάνει
από τη μία πλευρά όλο κίτρινο, σαν γυρλάντα, γιατί είμαι και καλλιτεχνική φύση, οπότε ήθελα να το δείξω. Και εδώ έχω κάνει ένα ντεκόρ γυρλάντας, αν μπορείτε να δείτε, με κουφετάκια. Τα φωτάκια. Ναι, ναι, είναι το φωτάκια. Και εδώ μπροστά έχω βάλει τα marshmallows για θάμνους. Έχεις γνώση θάμνους δηλαδή εσύ, Έχω νερό θάμνους, ενώ εσύ με τη σκεπή marshmallows είναι πιο ωραία. Μη μου το χαλάς, μη μου το χαλάς. Θα ξυλώσουμε το θάμνο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, αυτά ήταν τα σπιτάκια μας. Θέλουμε από κάτω στα σχόλια να μας πείτε ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το ομορφότερο. Μην παρακινείς το κοινό. Ψηφίστε το δικό μου, εμένα που αγαπάτε. Επίσης, και εμένα που αγαπάτε. Επίσης, για να είναι πιο δίκαιη η ψηφοφορία, όσοι δείτε το βίντεο, θα βάλω ένα voting μετά στο Instagram για να πάτε να ψηφίσετε ποιο είναι το πιο ωραίο σπιτάκι, έτσι ώστε να έχουμε σίγουρο νικητή. Αυτά από εμάς. Thumbs up αν σας άρεσε το βίντεο και αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια χριστουγεννιάτικα βίντεο. Θα τα πούμε πάλι σε ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!